Βλέπουμε να μην παίρνουν τα ρεπό τους και τελευταία έχουμε και σε εξέλιξη ένα φαινόμενο λεκτικής και σωματικής βίας από τμηματάρχες των ξενοδοχείων σε υφιστάμενους τους. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είχαμε επισημάνει εμείς εδώ και 2 χρόνια. Κάναμε και μία εκδήλωση το Μάρτιο στο εργατικό κέντρο με ειδικούς επιστήμονες που ανέλησαν αυτό το φαινόμενο, γιατί το βλέπανε ότι θα εξελιχθεί στην πορεία λόγω της εντατικοποίησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι είναι ανοχήρωτοι. Δυστυχώς το τονίζω, βλέπουμε την πολιτεία να είναι απόν. Βλέπουμε τις συνθήκες εργασίας όλο και να είναι πιο δύσκολες για τους εργαζόμενους. Πρέπει λοιπόν όλα τα κόμματα να μπείτε μπροστά και πραγματικά να στηρίξετε όχι μόνο τους εργαζόμενους του τουρισμού, αλλά γενικά όλους τους εργαζόμενους που εσείς το κάνετε μέσα στη Βουλή. Και πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να, γιατί ακούμε τώρα τελευταία ότι δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό να στελεχώσουν οι επιχειρήσεις τόσο στις εστίες όσο στα ξενοδοχεία εργατικό δυναμικό. Ακούμε την εύκολη απάντηση από μια πλειοψηφία εργοδοτών και λένε ότι είμαστε τεμπέλιδες και οι νέοι είναι απρότιμοι. Ακούστε να δείτε. Θέλω να το μεταφέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, εάν δεν ικανοποιηθούν, πάρουμε ικανοποιητικούς μισθούς, εάν δεν δοθούν κίνητρα όπως επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία όπως ήταν παλαιότερα για τους ξενοδοχοϊπαγγείλους, δεν μπορούμε εμείς οι ξενοδοχοϊπάλληλοι να δουλεύουμε 6 μήνες και να προσπαθούμε να ζήσουμε στις οικογένειές μας. Όταν βλέπουμε ότι ειδικά τώρα τελευταία τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα ύψη, τα καύσιμα το ίδιο, ρήτρα αναπροσαρμογής, ανεπίτρεπτος όρος αυτός της ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Από τον Ιανουάριο, εμείς οι εποχικοί, μέχρι και τώρα που μιλάμε, που αρκετοί ξενοδοχοϊπάλληλοι δεν έχουν γίνει επαναπρόληψη, είμαστε χωρίς εισόδημα, μηδέν εισόδημα. Το Ταμείο Ανεργίας είναι 80 μέρες, στις περισσότερους έχει τελειώσει Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Η πολιτεία για άλλη μια φορά ήταν απόν να ενισχύσει τους ξενοδοχοϊπαγγείλους και τους εργαζόμενους στον επιστημισμό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει, πέρα από τα κίνητρα που ανέφερα προηγουμένως, πρέπει να επανέλθει το Ταμείο Ανεργίας ανάλογα με την απασχόληση και να δίνεται όσο χρονικό διάστημα είναι ο άνεργος άνεργος. Πρέπει επιτέλους να γίνει αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, να δοθούν κίνητρα, να μπουν περισσότερα παιδιά μέσα εκεί και επίσης να δοθούν προτεραιότητα που το ώστε να μπουν μετά και να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Εμείς σαν σωματείο έχουμε υπογράψει τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Καταφέραμε και πείσαμε τους εργοδότες με αίτημά μας, κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας από πέρσι το Μάιο να γίνει γενικώς υποχρεωτική η σύμβαση και δυστυχώς το Υπουργείο κοφεύγει και δεν την κάνει. Ειλικρινά θέλουμε, κύριε Γενικέ, να πάρετε εσείς ο ίδιος την πρωτοβουλία σαν αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να το ξαναφέρετε ξανά στη Βουλή όπως το είχε κάνει και ο Μανώλης Σιτιχάκης, που το σώστε να πάρθει η πολιτική βούληση αυτή και να υπάρξει ισονομία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη.